εκράτησε το μυστικό του μέλλοντος για τον εαυτό μας. Το απεκάλυψε όμως εις τον Ιωάννην ονειδάτα. Είναι ο μαθητής ονειδάτα. Και όπως ελέγχει, απεκάλυψε την αποκάλυψη εις την πάση του Αγίου Πνεύματος, αλλά έπρεπε να εργαστούμε για να έχουμε να προχωρεί η αγάπη εκείνη προς τον Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε τι κάνει, μας δίνει ιδανικά για να μπορέσουμε να εργαστούμε και εμείς. Όπως και όταν ένα θέλει να γίνει μαγαζάτορας, να γίνει έμπορας και παίρνει, του δίνει, βρίσκεται ένας και του δίνει ένα κεφάλαιο ιδανικό και του λέει, πάρε τόσες χιλιάδες δραχμές να ανοίξει μαγαζί και εσύ θα εργαστείς και θα τα δώσεις πίσω αυτά κατόπιν αφού πιάσεις δικά σου κεφάλαια. Όταν όμως χαρά πηγαίνει μπροστά το βγαίνει στην αρχή. Αλλά όταν όμως εκείνο δεν εργαστεί, καθίσει και τρώει από το κεφάλαιο, θα ζει τη στιγμή που θα φάει το κεφάλαιο και θα μείνει χωρίς μαγαζί ή ελάχιστο. Λοιπόν, το ίδιο το θέλει και μερικοί. Μας έδωσε την χάρη ο Θεός, τον σύνο, να γλυκαστούμε να δούμε πόσο είναι γλυκή το ρήμα του Θεού. Αλλά αν δεν έχουμε εργαστεί πνευματικός, εσωτερικός, έρχεται κατόπιν χριστιανή μου η σύγχραση και βρίσκεται καθένας με εκείνη την εργασία που κάνει στον εαυτό του. Δεν εργάστηκε, επομένως να αισθάνεσαι τώρα σύγχραση και όχι την αγάπη την πρώτη. Αλλά λέγει όμως και το εξής. Βεβαίως, για να έχεις, να μην έχεις την πρώτη αγάπη, κάποια αιτία. Άμα βλέπεις τη φωτιά που έρχεται, ή σημαίνει ότι δεν ξέρεις αν δίνει ξύλα, ή τη θέλεις στο νερό. Άμα βλέπεις ένα κατάστημα που φαλίδευσε, σημαίνει κάποια αιτία είναι. Ή διότι έκανε κάθε, ή διότι τα εξόρισε τα χαρτιά, τα λούσια, τα κουδόκια από εκεί. Και επόμενο είναι να φαλίδευσε. Και όταν είσαι ο χριστιανός, είχε ζήλο και αγάπη στην αρχή. Δεν έχεις τώρα τον ζήλο και την αγάπη, σημαίνει ότι κάποια αιτία είναι και πρέπει να τη βρεις μόνο σε την αιτία. Γι' αυτό του λέγει, μη μόνο δερούν πώς εμπέπτωκα και μετανόησαν για τα πρώτα έργα πίσω. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Θα κοιτάξεις να δεις γιατί δεν έχω ζήλο, ποια είναι η αιτία. Γιατί θα βρεις εσύ ο ίδιος την αιτία και θα πρέπει αμέσως, αφού είδες ότι σου έψηλα και έπισης σαν τώρα, να σηκωθείς, να μετανοήσεις. Βλέπεις ότι στο πλοιάριό σου που ταξιδεύει για τη βασιλεία του Θεού έγινε ένα ρήγμα και μπάστηκα νερά, πρέπει το ρήγμα να το κλείσεις αμέσως. Γιατί αν τα αφήσεις το ρήγμα θα γίνει μεγαλύτερο και θα καταποντιστείς άφοβο. Έτσι ακριβώς χρειάζεται και τώρα μετάνοια να μετανοήσεις και τα πρώτα έργα πίσω. Η αιτία είπαμε, κάποια υπάρχει. Κάποιος, θα το ξέρετε που έχετε ρωτήσει άλλα, ένας νέος ήταν καλός στην εκκλησία του, στο κατηχητικό του, στον εξομολόγο του, προχωρούσε καλά. Ο θεματικός του όμως είχε καιρό να τον δει, ξέκοψε. Κάποτε λοιπόν τον έφυγε στον δρόμο. Τι γίνεσαι του, τι έχουμε. Τώρα πάτε, λέει τώρα, αυτά τα περιθυσία, τώρα γίνονται, τώρα ξεπερασμένα πράγματα. Αυτά είναι και τη γυναίκα. Ο έξυπνος τώρα, ο πνευματικός και εξυπηρεμένος, τον πιάνει από τη γιακά, παίρνει ποτέ η μάρτυρα σου, τον κούνι. Και ομολόγησε, μια τάση έπεσε στην ηλικία. Αυτή είναι η αιτία, παιδί μου, πολύ νέοι. Βλέπεις το παιδί καλό στην εκκλησία και αμέσως θα αλλάζει το παιδί, αλλάζει το παιδί. Ναι, οι παπάδες. Δεν είναι ο τάτος. Δεν είναι ποτέ. Η αιτία είναι θέει εκείνος ο φίλος ή εκείνη η φιλενάδα την οποία ενέργεται. Και γι' αυτό τώρα τον βλέπεις αυτόν να τα βάλει τώρα με τη θρησκεία, ότι του φταίει η θρησκεία, του φταίει ο πατέρας, του φταίει η μητέρα, που είναι πολύ στη θρησκεία, στη σχόλη του, είναι αιτία. Λοιπόν, μόνο η μετάνοια είναι. Να βρεις, λέγει, πώς εμφέτρες. Σκέψεις, πώς έρχεσαι και μετανόησαν και τα πρώτα έργα πίσω. Θα κάνεις τα πρώτα έργα. Αυτή είναι η. Αν θέλουμε, χριστιανοί μου, να διορθωθούμε,
να κάνουμε τα πρώτα έργα. Να αρχίσεις να πεις ότι θα μετανοήσω και θα βάλω σειρά. Από απόψε, όχι άλλο. Μετάνοια οριστική να αρχίσουν τώρα τα πρώτα έργα. Ευτυχώς, ο επίσκοπος της Εφέσου δεν ήταν έργα, δεν ήταν δηλαδή τόσο αισθητική. Κάθε άλλο. Υπότατε, γι' αυτό του λέγει ο Κύριος, ότι νηστείς λέγει, αλλά τούτο έχει, ότι νηστείς τα έργα των Νικολαϊτών, ακαγόνουσα. Τι είσαι Νικολαϊτή, οι Νικολαϊτές ήσαν ενός πετροκότου Αποστόλου. Οι Απόστολοι εξέλεξαν τους 7 διακόντους, Νικάνοδο και Πρόσφορο κλπ. Και Νικόλα Αντιοχία. Ο Νικόλαος ήταν γι' αυτό σαν τους άλλους. Λύρης πίστεως και πνεύματος και σωτήρας. Το λέγει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό και τον εξέλεξαν να έχει την υπηρεσία ως του διακόνου τότε της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Λύρης πνεύματος και πίστεως και σωτήρας. Αλλά αυτός δεν επρόσεξε και έπαθε αυτό περί το οποίο λέμε τώρα. Σιγά σιγά συχράθηκε. Γιατί και από πού έπεσε? Από την ανησυχότητα. Μην σας φαίνεται παράδοση. Απόστολοι, μάλιστα, δεν έχουμε τον Δημάν, τον συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, Απόστολοι και αυτό που γίνεται. Και λέγει, Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήστε στον Μιλιόν. Με εγκατέλειψε ο Δημάς, λέγει. Και αγάπησε τον πόρο, την κοσμική ζωή και τον απελή ζωή. Ο Νικόλαος έπαθε και αυτό τα ίδια. Έπεσε στην ελληνικότητα και δεν διάστερε ότι έπεσε αυτό, αλλά ήθελε να πάρει κι άλλο μαζί του. Και έβγαλε και θεωρία μαζί. Έρεσε ότι για να σωθεί κανένας πρέπει να πέσει στην ελληνικότητα και τότε θα σωθεί. Σκεφτείτε δηλαδή πού φτάνει ο άνθρωπος σε τι παραλογισμούς όταν τον πάρει ο Σατανάς στην αμαρτία. Και δεν είπε, είχε το δείξει πολλούς, ήταν αίρεση. Η οποία αίρεση τι είχε πιάσει πολλούς. Γιατί ξέρετε η αμαρτία, η γλυκιά αμαρτία, τραβάει πολλούς κοντά. Εάν δεν ήταν η αμαρτία αυτή, σας λέω εγώ, όλοι θα ήταν πρώτη τάξη ως χριστιανοί. Το να τρούσει την εκκλησία είναι εύκολο. Το να κάνουν άλλα έργα εύκολο είναι. Αλλά το να τηρήσουν την εντολή αυτή είναι δύσκολο να την τηρήσουν. Γι' αυτό λοιπόν έπεσε αυτό και είχε παρασύρει και πολλούς και ήταν οι λεγόμενοι Νικολαίτες. Αλλά του λέει, εσύ είσαι ηθικός, του λέει. Και μισείς τα έργα των Νικολαϊτών και τους κυνηγάς αυτούς. Αλλά και εγώ θα μισώ. Πρέπει να το προσέξουν αυτό. Ακαγώ μισώ. Γιατί. Γιατί. Διότι παρουσιάστηκαν πάλι οι Νικολαίτες τώρα. Πού. Προχθές έγραφαν εφημερίδες ότι το Βρετανικό Συμβούλιο των Επισκιών απεφάνθη ότι εσχέσεις λέγει των νέων επρογραμμιαίες δεν είναι αμαρτία. Μαύρα και αλλά. Αμαρτία. Και αυτό παρακαλώ το Συμβούλιο των Επισκιών της Βρετανίας. Αλλά η Βρετανία, η Αγγλία μας έδωσε κι άλλα πιο βρωμερότερα χριστιανοί μου. Και μάλιστα η Εκκλησία προστάτησε και έκαναν έναν νόμο για τους πιο βρωμερούς και συχαμερούς που δεν μπορώ να τα πω εδώ πέρα. Νόμο να υπηρεστήσετε οι πιο βρωμεροί και σάρκοι και αλήθικοι άνθρωποι στην κοινωνία που καταρρύπτουν των αθλητών εγωισμών και φτάνουν τον άνθρωπο χειρότερο και από τα κτίνη. Διότι ο άνθρωπος επιμειώ που συνήθει προσυνήθει τις φίλες της αλήθειας και ομοιώθει αυτής. Κι όμως από εκεί πετάνε τώρα να λένε ότι δεν είναι αμαρτία λέει τα νήθικα αμαρτήματα. Και πού Συμβούλιο Εκκλησιών. Ερετική είναι. Πίστε υπάρχει μασονία σε αυτά. Πίστε υπάρχει ότι ευθύς σιωνισμός και πετάνε τώρα τα συνθήματα και σου λέει θα βρεθούν άνθρωποι και αυτό σου λέει και είναι εκκλησία. Και αυτούς που θα βγει αυτό το πιστεύω. Πού να ξέρει ο κόσμος ότι είναι αιρετική και ότι είναι πίσω πάνε χτυπήσει τον χριστιανισμό. Το νου μας, εκείνο που λέει, πρέπει να ελέγξει, που λέει κοντύτερα, αυτούς που έρχονται ως απόστολοι και έρχονται ως άνθρωποι της Εκκλησίας, Συμβούλιο Εκκλησιών
και στέλνει και κάτι τέτοια εδώ πέρα του Συμβουλίου Επιστημών, λέγει, με τέτοια πράγματα για να χτυπήσουν την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, το χριστιανισμό μας. Αυτού καταδείξατε στη γέννη μας. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξετε. Ακαβό μισό. Αυτοί βεβαίως τα επαινούν, αλλά εγώ τα μισώ, λέγει τα έργα αυτά. Και τούτο διότι αρχίζουν αυτές οι ιδέες και προπαγανδίζονται μεταξύ του κόσμου και σου λέει δεν είναι αμαρτία αυτό, δεν είναι αμαρτία εκείνο, ένα είναι μονάχα, να μην έχει καθαρή καρδιά, να μην αδικήσεις κανένα. Όχι κύριε, όχι, ο Χριστός δεν τα λέγει. Ο Χριστός λέει ότι καγό μισό τα έργα των Νικολαϊτών. Και τι χρειάζεται. Μεθάνια χριστιανή μου, αφόσεν πέφτω και καθείς, είτε είναι. Έπεσε σε ψυχάστιο γύρο. Είτε από έργα Νικολαϊτών, είτε από αδικία, είτε από άλλα τίποτε, εγωισμό, περιφάνεια, συναντηρία κλπ. Κοίταξε πώς εμπέρα και μετανόησε. Μετάνοια. Αυτή είναι η σωτηρία. Η μετάνοια. Να σπαθήσεις τον Θεό και να πεις ότι από σήμερα και εις εσύ θα βάλω σειρά. Θα γίνει στα σμόνη σου ζωή. Θα κάνεις και τα πρώτα έργα πίσω. Εξομολογήσω πρώτη τώρα. Θα εξομολογήσω τώρα. Θα βάλεις σειρά. Από πότε είναι. Από πότε είναι. Θα πεις, θα βάλω σειρά, θα εξομολογούμε τακτικά, θα κοινούμε τακτικά. Θα πάρεις να διαβάσεις θρησκευτικά βιβλία, οικονομητικά, ψυχοδελή βιβλία. Θα αρχίσεις τα έργα σου, θα τρέξεις στον άλλο, θα τρέξεις στον άλλο. Θα τρέξεις στα έργα να πας τώρα στα κηρύγματα, θα πας να αναπτύξεις ζήλο. Θα τρέξεις ακόμα για τους αδερφούς σου, πώς θα τους βοηθήσεις, είτε υλικός, είτε και πνευματικός, ψυχικός. Πώς αυτόν τον άνθρωπο θα τον φυλάξεις από τα έργα των Νικολαϊτών, πώς θα φυλάξεις τον άλλον από τις αιρέσεις, πώς θα τον φωτίσεις. Θα τρέξεις να πάρεις τον ενδύο και θα πας να τον δώσεις, θα τον δώσεις τη γυναίκα, θα τον δώσεις το παιδί του, θα τον δώσεις σε κάποιο μέσα να φτάσει μέχρι σε εκείνον τον οποίο πάνε να τον τραβήξουν τώρα οι αιρετικοί και οι Ιακωβάτες. Αυτά είναι τα έργα τα οποία θα κάνεις. Όταν εργάζεσαι, αναπτύσσει το εσύ. Όταν προσέχεις την ημέρα, και πας καλά προσέξεις την ημέρα, το βράδυ έχει ζήλο για προσευχή. Τι ζήλο έχει. Όταν όμως περάσει η ημέρα, χωρίς αγώνα, χωρίς προσευχή, πας το βράδυ, ένα, πιο ενισχωρισμένο, ένα σταυρό και πάρ' το κάτω. Δεν είναι προσευχή. Τα έργα πίσω, εκείνα που έκανες τότε που είχε ζήλο, θα τα κάνεις και τώρα, χριστιανέ μου. Γιατί λέει, εάν δεν μετανοήσεις, έρχομαι ταχύ. Θα έρθω γρήγορα και κινήσω σε την λιχνία. Θα τη μετακινήσω την λιχνία. Α, αυτά τα είπε στον επίσκοπο της Εφέσου τότε. Προφητικό Χριστέ. Ποιος θα φαντάζεται ότι αυτή η λέξη, αυτή η προφητεία, αυτή θα εφημόζεται έπειτα από 19 αιώνα. Εκινήθη πλέον η λιχνία της Εφέσου. Εκινήθη η εκκλησία της Μικράς Ασίας. Τότε βεβαίως, πώς, με τη μικρασιατική καταστροφή. Ακινήθη, μετανοήθη και δεν υπάρχει πλέον εκκλησία Χριστού εκεί πέρα. Μικρασιατική καταστροφή. Έφτασαν να μην υπάρχει χριστιανός, να μην υπάρχει παπάς, να μην υπάρχει θυσιαστήριο, να μην υπάρχει Αγία Τράπεζα, να μην υπάρχει εκεί πέρα θυσία και ολοκαύτωση και αναφορά όπως λέγει ο Ψαλμός. Τι πυρών πράγμα. Μας έλεγε ο Άγιος Πατάρος, ο πραγματικός Άγιος εκείνος αρχιερεύ που είναι εδώ στη Νέα Ιωνία που τον έχουν οι πρόσφυγες σαν πατέρα του. Τη μάνα μου έλεγε δεν ήταν χειρότερο πράγμα στη ζωή μου μεγαλύτερα θλίψης που ήμουν υποχρεωμένος τότε λέει το 23 εγώ ο ιεράς, εγώ ο επίσκοπος, να γκρεμίζω τις Αγίες Τράπεζες για να πάρω μέσα τα εγγένεια, τα λήψερα των Αγίων, να μην τα βεβαιώσουν οι Τούρκοι και οι άνθρωποι. Εκεί φτάσανε. Γιατί, διότι δεν επρόσεξαν, βεβαίως ήταν καλοί ιεράς, πολλοί και κοινωτές,
αλλά υπήρξαν εντασυνόρατος, όχι όπως λέγει ο Κύριος πέρα κατά πέρα, και έφτασε ταχύ και μετακίνησε την λιχνία. Και βλέπετε, παντού υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, παντού υπάρχουν χριστιανοί. Θα δείτε, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Κορέα, στα Συνδία, στην Αφρική, στην Ουγγάντα, στα βάθη της Αφρικής, παντού θα υπάρχουν στην Αυστραλία, στην Πολυνησία, στη Ρωσία, στην Κίνα, μέσα στο παραπέδρεμα που υπάρχουν διωγμοί. Και μόνο δεν θα βρείτε στην Εκκλησία χριστιανή. Ακύρωθα δεν γίνεται λειτουργία. Ήτανε μάλιστα και κάποιες ιδέες τώρα για τον Άτο, τον έδειξα και εκείνον οι Τουρκαλάδες, να μην υπάρχει εκεί που ήρθαν η Εκκλησία, εκεί που ήταν φώτιζε η λιχνία, η εφτά λιχνία, δεν υπάρχει. Χριστιανοί μου, λέγει ταχύ, χαρά το ταχύ μπροστά στα μάτια του Θεού, μπορεί να είναι και αμέσως, μπορεί να είναι και αργότερα, και αιώνα. Γιατί τι λέει, έρχομαι εκεί πέρα. Χίλια έτη, ενωθαρμίσου Κύριε, όσοι έμερα ήρθε. Τα χίλια χρόνια λέει, στα μάτια σου λέει, είστε Χριστιανέα. Ήρθε και παρήθη. Έτσι, δεν είναι τίποτα μπροστά στα μάτια του Χριστού. Τα χίλια έτσι. Είναι τόσο ολίγα, ώστε είναι σαν ένα λεπτό μπροστά στα μάτια του Θεού. Αλλά, πρέπει να προσέξουμε ένα άλλο. Ευτυχώς που έχουμε τα μάτια ανοιχτά. Διότι υπάρχει μετάνοια και υπάρχει σωτηρία. Να μπορέσουμε να βρούμε την πρώτη αγάπη. Να κάνουμε τα έργα της πρώτης αγάπης. Γιατί λέγει το εξής. Το νικόντι, ο έχονους ακουσάτων, τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Το νικόντι, δώσω αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσιο του Θεού. Αγωνιστείτε λέει, έστω και αν έχασες τον σύνο σου, έστω και αν έχασες τη φλόγα που έχεις ποτήτερα και την πρώτη αγάπη, η μετάνοια σώζει. Και εκείνος που την έχω, αλλά και εκείνος οι οποίοι την έχασαν, του σώζει η μετάνοια. Και να ακούσουν λέει, ποιος, δεν λέει μονάχα εις τον επίσκοπο, αλλά και εις όλους τους χριστιανούς. Ακουσά το τι το πλέον, όποιος έχει αυτιά. Βέβαια, όλοι έχουμε αυτιά, αλλά τα έχουν γεμοντιά με εμείς. Όποιος έχει πνευματικά αυτιά, να προσέξει και να ακούσει αυτά τα οποία λέγω, λέγει ο Χριστός. Και εκείνος που θα νικήσει, δώσω αυτό λέγει, φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, το εν το παραδείξω του Θεού. Αχ, το ξύλο της ζωής. Μας έφαγε, διότι φάγαμε το ξύλο της γνώσεως του κακού, στον παράδεισο. Τώρα, εκείνος που θα αγωνιστεί και θα νικήσει, αυτός θα εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Θα φάγει εκ του ξύλου της ζωής, δηλαδή τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού θα τα απολαύει. Τώρα, αυτή την υπόσχεση πρέπει να την προσέξουμε όλοι μας. Η υπόσχεση αυτή είναι και για τον καθένα μας. Δεν σας είπα προτύτερα ότι θα βρούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτά και φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς τώρα μέσα σας θα σκεφτήκατε για μένα θα είναι, για μένα θα προφητεύει η Αποκάλυψη. Χριστιανοί μου, πόσο ανάγκη είναι να έρχονται οι χριστιανοί να ακούσουν αυτά τις Αποκαλύψεις. Πόσο θελημένοι θα βγείτε και θα βγούμε όλοι μας από μέσα από την Αποκάλυψη. Γι' αυτό βάλτε τα δυνατά σας, προσπαθήστε, τρέξτε για να φέρετε κι άλλους. Δηλαδή, θα διάσεις τους άλλους. Και παρεμβιάστε το για να τον φέρεις να ακούσει και εκείνο κάτι θα ωφεληθεί. Μάλιστα, μεθαύριο, αν θέλει ο Θεός, θα σας προβάλλω και το σπήλαιο, την πάθη, εκεί αυτά τα οποία ο Ιωάννης, εκεί που έγιναν η Αποκάλυψη, που έδωσε η Αποκάλυψη, με ταινίες για να τα δείτε, για να έχετε και εποπτική ακόμη στη διδασκαλία. Για να τα νιώσουμε πιο πολύ και πιο καλά. Τώρα όμως, τούτο έχω να πω. Για να μην πάρθουμε κι εμείς κανένα ανεπανόρθωτο κατάδειγμα. Και κινηθεί η λιχνία. Κι άμα κινηθεί η δική μας η λιχνία, θα ξεριζωθεί από τον παράδεισο και θα πεταχθεί στην κόρα. Δεν θα έρθει απλώς, δεν θα κινηθεί από τη Μικρά Ασία να έρθει εδώ,
τη φιλόξενη Ελλάδα, παρά αλίμονα και τη σαλήνη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή την εβδομάδα όλοι μας να βάλουμε ένα σύνθημα. Να δούμε εμείς πώς βρισκόμαστε. Έχουμε έργα που λέγει ο Θεός, μπορεί να μας πείτε για μας. Είδατε το έργο. Ξέρω τι έργα. Ξέρω τι. Έχουμε την αγάπη την πρώτη την εξακολουθούμε. Α, ευτυχείς όταν εξακολουθούμε την αγάπη την πρώτη προς τον Χριστό. Ίσως μερικοί. Να μην την έχουμε. Και είναι μερικοί ούτε κατάλαβαν περί αγάπης Θεού. Δεν τα ένιωσαν τίποτε αυτά. Και αυτά είναι, για αυτούς είναι Ιαπωνέζικα αυτά. Αλλά όλοι πρέπει να κάνουμε αυτοεξέταση και να δούμε πώς εμπέφτακε, από πού έχει πέσει ο καθένας και να αρχίσουμε τα πρώτα έργα. Διότι θα πεις αυτή την εβδομάδα θα εξετάσεις τον εαυτό μου. Έχω τι κάθαμε, ως πότε θα είναι το πάνε. Δεν είδατε ότι το σχήμα του κόσμου παράγεται. Διαβαίνει ο κόσμος, διαβαίνουν οι άνθρωποι, θα διαβούμε κι εμείς. Πόσο λες πως θα ζήσεις, πού ξέρεις αν θα ζήσεις. Και την άλλη Κυριακή, την άλλη Τετάρτη εδώ να ζήσεις πάλι. Γι' αυτό είναι ανάγκη από απόψε μετανοήσω. Από απόψε θα βάλουμε σειρά. Θα εξετάσουμε τον εαυτό μας και θα αποφασίσουμε από εδώ και εις το εξής. Ζήλων. Ζήλων με μεγάλη προσπάθεια και αγώνα. Οτιδήποτε και αν μας συμβεί. Θα διωχθούμε. Θα υποφέρουμε. Θα κουραστούμε. Αλλά έρχεται υπόψη ότι μας παρακολουθεί αοράτα. Όλα τα ξέρει. Όλα τα βλέπει. Είδα και τον κόπο σου είδα και την υπομονή σου είδα και είδα ότι δεν ανέχεις τους καρπούς εκείνους που πάνε να χαλάσουν τη θρησκεία. Είδα ότι δεν ανέχεις. Όχι το γειτονά σου, όχι τη γειτονισά σου, όχι μέσα τους παιδικούς σου, αλλά αυτούς οι οποίοι πάνε να χαλάσουν τη θρησκεία. Ότι βρεις, ότι ελέγχεις, εξετάζεις τα έργα αυτούς δηλαδή που έρχονται οι ψευδαπόστολοι, οι αιρετικοί και αγωνίζεται. Τα βλέπει όλα αυτά. Βλέπει και την προσπάθειά σου. Βλέπει και τον αγώνα σου για τον καταρτισμό σου. Βλέπει ο Θεός πως ματώνει η καρδιά σου για να κόψεις τα ερωτηματά σου. Δεν κόβεται τα έρημα εύκολα. Θέλουν κόψει. Ματώνει η καρδιά. Και μάλιστα όταν έχουν περάσει και τα χρόνια και έχουν πάρει και αυτρίσει και τα μαλλιά μου. Είναι δύσκολο. Ρίζουσε ο παλαιός άνθρωπος. Δεν πνίγεται εύκολα μέσα. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα τον πνίξουμε. Με τη βοήθεια του Θεού θα προχωρήσουμε και θα έχουμε κι εμείς το ευτύχημα να ακούσουμε από το στόμα του Χριστού. Τον νικόντι και με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσουμε. Δώσω φαγή εκ του ξύλου τη ζωή στη βασιλεία του Θεού. Πόσο θα μιλήσουμε, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 50 χρόνια, 60 χρόνια. Δεν ξέρω να δεις κανένας τέτοιο τρόπο μας, 60 χρόνια. Τι είναι μπροστά στην ανιότητα, για πάντα ευτυχισμένοι στην βασιλεία του Θεού, εν τον παραδείσο του Θεού. Άρα όλοι οι χριστιανοί μου να βάλανε σειρά από απόψε και να είναι σταθμός της ζωής μας η ομιλία αυτή η απόψη. Της εν σμύρνη εκκλησίας γράψε. Και όπως είπαμε, όταν λέγει άγγελο, εννοεί τον επίσκοπο της Εφέσου. Και όχι μονάχα έναν ορισμένο, αλλά και εν συνεχεία. Ακούσατε στην αρχή που προβάλλει τον τίτλο του ο Ιησούς Χριστός. Πάδε λέγει ο πρώτος και ο έστωτος, όσα γένετο νεκρός κέρδισε. Γιατί λέγει αυτά τα λόγια ο τίτλος του. Ο πρώτος και ο έκτατος, ως εγένετο νεκρός και έλυσε. Έχει τον λόγο. Διότι πρόκειται να του προείπει πράγματα φοβερά, λυπηρά για αυτό. Ότι θα μαρτυρήσει, θα θανατωθεί, θα έχει βάσανα. Και είναι σαν να το λέει. Πρόσεξε ποιος σου τα λέει. Σου τα λέω εγώ. Ο οποίος εμαρτύρησα
Παρανά, είμαι ζωντανός. Δεν μου έκαναν τίποτα. Και εσείς θα μας δείτε. Θα δε χάρετε για το όνομά μου. Δεν θα πάθετε τίποτα. Αλλά ο πρώτος και ο έστερος, εάν εγώ, ο οποίος είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, δηλαδή είμαι ο κυρίαρχος του σύμπαντος, άγαρχος και ατελέσθητος, εγώ εμαρτύρησα, εγενόμενη νεκρός, απέθανα και έλυσα. Λοιπόν, σπουδαίο πράγμα, αν και εσείς τα σκουλίκια πάθετε ό,τι έπαθα εγώ, αλλά πρόσεξε το για να παίρνει θάρρος όταν θα έρθουν τα βάσανα και δείξει να ξέρει ότι τα πέρασα και εγώ. Δηλαδή, κάνει ό,τι κάναμε και εμείς συνήθως όταν θέλουμε να παρηγορήσουμε κανένα. Τι του λένε? Αρχίζουν πρώτα από τα βασανά μας τα δικά μας. Όχι, εγώ τι έπασα. Εγώ δεν αρρώστησα εγώ, δεν έκανα εγχειρήσεις εγώ, δεν έπαθα εκείνο. Εγώ τι έπαθα, τι ήταν η κάτω μπροστά στα δικά μου. Επίσης, δηλαδή τα λένε για να πάρει θάρρος. Γιατί όταν ξέρουμε ότι το δρόμο αυτό είναι πίσω, τον πέρασαν και άλλοι, ο άνθρωπος τότε στηρίζεται και παίρνει θάρρος και τραβάει γι' αυτό. Είναι η καλύτερα εποπτική διδασκαλία. Να βλέπεις τον άλλον, πέρασε το μονοπάτι αυτό, θα το περάσεις εγώ αφού το πέρασε κι άλλος τον ίδιο. Και εάν για τις άλλες θλίψεις που έχουμε και τα βάσανα, χρειάζεται να έχουμε έναν προτήτερα που τα πέρασε και πέραμε θάρρο, πολύ περισσότερο για τη μεγάλη θλίψη, το μεγαλύτερο αγαθό που έχουμε στον θάνατο της ζωής και έρχεται να μας πάρουν τη ζωή. Βιέρας και το θάνατο, εκεί χρειάζεται να έχουμε άλλον ο οποίος πέρασε προτήτερα αυτόν τον δρόμο της θλίψης και του θανάτου. Και είναι ο αρχηγός μας, ο πρώτος και έφερος, είναι ο Χριστός μας, ο οποίος απέθανε, εμαρτύρησε, έγινε το νεκρό, αλλά και έγινε. Αυτή είναι η καλύτερα διδασκαλία. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Είναι να επακολουθήσετε τη σύγκριση να του Χριστός. Έπαθε λοιπόν υπερημών, ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών. Έπαθε για μας και μας άφησε λέγει υπογραμμών, ούτως ώστε να βαδίσανε απάνω στα χνάρια. Και ξέρετε ο άνθρωπος, τότε όταν βλέπει πέρασε κι άλλος αυτό, οτιδήποτε δύσκολο να είναι, αυτόν τον δρόμο τον περνάει το ίδιο. Και προπαντός εμείς οι Έλληνες, οι Έλληνες μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θυσία. Να ειδούν όμως ότι την έκανε και ο μεγαλύτερος ο αρχηγός του. Ξέρετε ότι σε μια στρατιωτική σχολή, σχολή πολέμου της Γερμανίας, ήτανε Άγγλοι αξιωματικός, Άγγλος, Γερμανός και Έλληνας. Και συζητούσαν ποιος έχει τον καλύτερο στρατό. Από εκεί μας πήραμε. Εκάλεσε ένα στρατιώτη του ο Άγγλος, παραλίδε, μιλιώδη, και του λέει, διατάξει, να περίσεις κάτω σε αυτό το κρυμό. Μάλιστα λέει, αλλά θα σε παρακαλώ να μου δώσεις μια ώρα. Τι πιστεύεις? Θα πάω να δω κανένα τον πυρό σου να πηρήσει εκείνος. Έρχεται κατόπιν ο Γερμανός. Λέει, σε διατάξω, το Γερμανό το στρατιώτη, να πηρήσεις κάτω. Σα ρομπότ που τελάς, που πήρήσεις σκοτώσεις. Ρομπότικη. Ο Έλληνας τώρα, ο σημαντικός, κάνει στο Ρωμιό και του λέει, διαταγή, τι θα κάνω. Είδα πρώτα εσύ, δεν είσαι πίσω εγώ. Λοιπόν, έτσι είναι η χριστιανή μου. Θέλει να είναι τον αξιωματικό του, τον αρχηγό του και τότε
αλλά έχουμε αρχηγό, ο οποίος πρώτος σε μαρτύρησε, απέθανε πρώτος, νεκρός ήτο, και έζησε και ζει και θα ζει στους αιώνας. Γι' αυτό λοιπόν του τα λέει και αυτά. Βλέπετε τι σημασία έχει κάθε λέξη μέσα στην Αγία Γραφή. Τι του λέει? Είδα σου το έργα και την θλίψη και την φτωχία, αλλά πλούσιος και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίος είναι αυτούς και ούτε εσύ. Αλλά συναγωγή του Σατανά και τα λοιπά. Αυτά όπως είπα εφαρμόζονται, είναι δια των επίσκοπων της Μήνης. Και δεν είναι μονάχα, είναι για όλους τους επισκόπους. Για όλους όσοι ήταν επίσκοποι να πούμε της Μήνης. Αλλά και για όλους τους επισκόπους εφαρμόζεται. Ιδιαίτερος όμως είναι προφητικά λόγια και εφημώστησαν εις τον επίσκοπον της Μύρνης Πολύκαρπον, ο οποίος έζησε περί τα 70 χρόνια μετά εμαρτύρησε από τότε που γράφηκε η Αποκάλυψη και πλέον. Ο Σμύρνης Πολύκαρπος εγνώρισε και ήταν μαθητής κοντά εις τον επίσκοπο Σμύρνης τον Βούκολο. Αυτό λοιπόν τα 20 χρόνια έγινε μαθητής του υποτακτικός και ο λαϊκός είχε έργα. Τον πήρε το χριστιανισμό στα ζεστά, όχι ψεύτικα όπως πολλοί από εμάς. Είχε έργα, είχε πίστη. Δεν κοίταξε για χρήματα. Φτωχός, αλλά φτωχός, αλλά πλούσιος. Πλούσιος της έργα πνευματικά. Επίσης, εθλίβεται, κουραζότανε, γιατί τον κινούσε η αγάπη. Πρώτα-πρώτα για να καταρτιστεί ο ίδιος, για να γίνει αυτός άνθρωπος, να γίνει χριστιανός, να γίνει άγιος. Έχει κόπο, μάλιστα πολύ κόπο. Κόπο για να φτιάξεις χαρακτήρα, να πολεμήσεις τα ερωτώματά σου, τα κοπιά σου. Λοιπόν αυτός ο κοπίας. Κατόπιν, είδα λοιπόν τους κόπους, την θλίψη του. Είχε γνωρίσει μάλιστα, ευτύχησε να γνωρίσει και τον Ιωάννη περί τα τέλη της ζωής του Ιωάννη και όταν αυτός ήταν νέος. Κατόπιν όμως, όταν είδαν την εργασία του, τους κόπους του, την αγιότητά του και απέθανε ο επίσκοπος εκείνος, καταλαμβάνει την θέση του Βουκόλου και τον έκαναν αυτόν επίσκοπο Σμύρνης. Ο επίσκοπος τώρα Σμύρνης όχι να επιρρύψει έργα. Είδα σου τα έργα, λέει ο Θεός. Τα γνωρίζει τα έργα του Θεός. Τα έργα τα οποία είχε τώρα για το ποινιό του. Πώς να τους οδηγεί εις νομάς σωτηρίους. Πώς να τους καταρτίζει, να αγωνίζεται, να τους τρέχει πνευματικός. Αλλά και έργα τώρα. Έργα για να τους στηρίξει στην πίστη, να τους προφυλάξει από τους λύκους, διότι υπήρχαν λύκοι τρομεροί τότε, αιρετικοί. Ήτανε ο Μαρκίος, ο Αλεμπίνος και τόσοι άλλοι. Λοιπόν, εναντίον αυτών υγονίζεται για να τους κρατήσει στην οθόντα σε πίστη και να διώξει αυτούς τους λύκους. Αναλαμβάνει μάλιστα. Για τον ένα μάλιστα από αυτόν, τον Μαρκίωνα, τον συνήθισε στη Ρώμη κάποτε, στον δρόμο. Και ο Πολύκαρπος δεν τον εκαιρέθησε καθόλου. Πέρα. Εκείνος τώρα, ο εγωιστής, ο αιρεσιάρχης Μαρκίων, του λέει, δεν με γνωρίζεις, λέει, δεν με γνώρισε. Σε γνωρίζω, λέει, πολύ καλά, ότι είσαι ο πρωτότοκος γιος του Σατανάτου. Πού είμαστε εμείς, πάμε τώρα και αμέσως καλημέρες και τούτα και εκείνα με τους ερετικούς, με τους προτεστάντες, με τους παπικούς, με τους σουνίτες.
Τι να κάνω, λέει, πήγα, είχανε δουλειά και πήρα ένα μεροκάματο. Δεν θα πάρει το μεροκάματο. Πώς πά, είναι του σατανάρετα. Πρωτότοπος γιος του σατανά, ο ερωτικός. Και εσύ πας και βόλεις το συνσύνημα του σατανά. Ε, τότε, συντάξε και εσύ, πας με κύριο και δώσεις εδώ να κοινωνήσεις. Όχι, δεν επιστρέπετε να κοινωνήσεις. Δεν επιστρέπετε να είσαι γενής. Όταν βλέπεις, μα η αγάπη λέει. Αγάπη, πρέπει να έχουμε αγάπη. Μαύρη αγάπη είναι αυτή. Αγάπη λέει και ο Πατριάρχης. Αγάπη, αγάπη λέει και ο Πατριάρχης τώρα. Τι αγάπη είναι αυτή. Αγάπη λέει να πέφτουν με τους παπικούς. Μα αυτή είναι αιρετική. Αυτοί πάνε να μας πάρουν την πίστη. Αυτοί αρνούνται τον Χριστό με τα αυτά που κάνουν. Και αγάπη είναι αυτούς. Αγάπη να δείξουν σ' άλλα πράγματα αγάπη. Όχι αυτού η αγάπη. Χριστιανοί μου, να το προσέξουμε αυτό, γιατί μπήκανε πολλοί πλάνοι. Πολλοί σατανάδες μπήκανε εδώ μέσα. Πολλοί αιρετικοί και κινδυνεύαμε. Σιγά σιγά έρχονται και στην πόρτα σας. Αλλά εκείνο θα μας σώσει. Εκείνο που λένε οι πατέρες, που λένε οι κανόνες της Εκκλησίας. Μη δαχαίρει, ούτε καλημέρα. Δεν θα πεις καλημέρα σε αυτούς. Ούτε καλημέρα. Φτιάχ την αγάπη, να είσαι αλλού αγάπη. Δεν πιστεύω να έχεις περισσότερη αγάπη εσύ από τον Άγιο Πολύκαρπο. Αν έχεις περισσότερη αγάπη από τον Άγιο Πολύκαρπο τότε. Ή από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αυτόν που έγραψε την Αποκάλυψη, ο οποίος λέγει, οι θυσίες μη λαμβάνε. Μη δε χαίρει να το λέγει. Δεν θα του πάει στο σπίτι σου μέσα. Και θα πει ούτε χαίρει. Είχε έργα, διότι και η θυσία 100 ετών σχεδόν. Μετέλη, γέρος, εις την Ρώμη, από τη Σμύρνη. Και τότε ήταν τόσο δύσκολο να πάει στη Ρώμη. Επήγε μήπως μπορέσει και κανονίσει ένα ζήτημα που υπήρχε μεταξύ της Εκκλησίας. Δεν ήταν το σχίσμα τότε. Και, αλλά είχαν αρχίσει από τότε αυτοί οι παπικοί, να πούμε, από τότε ο επίσκοπος της Ρώμης, ο Πάπας, να λασκάρει. Ήταν το ζήτημα της εορτής του Πάσχα. Το Πάσχα είχε κανονίσει η Εκκλησία να μην γιορτάζεται μαζί με τους Ιουδαίους. Πολύ καλά φρονή μου. Αλλά αυτή τώρα η παπική, η Ρωμαϊκή Εκκλησία αδιαφορούσε και γιόρταζε μαζί με τους Ιουδαίους. Και έλεγαν ο κόσμος, δεν είναι τίποτε, είχαν κέρδος οι Ιουδαίοι να τραβάνε τάχα τον, να τραβάνε τους Ορθοδόξους, τους Χριστούς, τους Χριστιανούς. Και πήγε, αλλά δεν μπόρεσε να τον πείσει για να γιορτάζει όλη η Εκκλησία, να γιορτάζει μαζί, όπως γιορτάζουμε και το κρατήσαμε εμείς. Είδατε, μέχρι σήμερα, οι παπικοί, αυτοί οι καθολικοί που λένε, αυτοί γιορτάζουν όχι μαζί με εμάς το Πάσχα, αλλά άλλη μέρα, συνήθως, πανίως στην Πίτη. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι, γιατί τώρα βρήκανε οι παπικοί και πίσω από αυτούς είναι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι και προτείνω το Πάσχα, λέει, να το γιορτάζουμε μαζί, να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο και να είναι σταθερή η ημέρα του Πάσχα. Τα ξέρουμε παραδείγματι, στις τόσες του μηνός θα υπάρχει εκείνη, δεν θα υπάρχουν οι κινητές εορτές που λένε. Να καταργήσουμε δηλαδή αυτό. Και θα το δείτε έπειτα από λίγο, θα μας το σερβίρουν αυτό. Πάνε δι' αυτού του τρόπου να χτυπήσουν την Ορθοδοξία, την πίστη. Και πίσω από όλα αυτά είναι ο Πάπας και πίσω από τον Πάπα είναι οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι. Σας τα λέγω για να ξέρετε όταν θα αρχίσουν να παρουσιάζονται τέτοια πράγματα, μαστάτε κάποιος παππούλης. Και να ξέρουμε πώς να αντιδράσουν. Όλοι μας πρέπει να αντιδράσουν. Διότι αυτό μας κάνουν. Μας διχάζουν. Μας πέταξε ο Πάπας από εκεί πέρα και βρέθηκε εδώ δυστυχώς ένας Πατριάρχης τότε και μας πέταξε το ημερολόγιο και μας δίχασε. Ενώ εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Μας πέταξε το ημερολόγιο, Χριστιανοί μου. Δεν είναι, είμαι το παλιό, είμαι το νέο. Δεν έχει σημασία η ημερομηνία. Αλλά τι σημασία έχει. Σημασία έχει διότι το πέταξαν επίτηδες για να διχάσουν την Ορθοδοξία, την Εκκλησία και να δουν να μας βρίσκουν διχασμένος. Πράγματα οποίων δεν πέτυχαν.
Και βλέπετε τώρα, εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε πάλι οι ημερολογίτες, νέοι ημερολογίτες και είναι και στεροκεφαλές και τροχόμαστε μεταξύ μας. Το πέτυχα. Τώρα θα μας πετάξουν τώρα για νέο ημερολόγιο να μας κάνουν άλλα κομμάτια. Βλέπετε όμως ο καημένος ο γέροντας αυτός της ηλικίας 100 ετών να πάει για να μπορέσει να τακτοποιήσει αυτά. Αλλά ακού είναι οι Παπικοί, ακού είναι οι Ρωμαπαμερικοί. Λέγει όμως και το εξής παρακάτω. Είδασε τα έργα και την θλίψη και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίος είναι. Πραγματικώς έγινε θλίψη και θλίψη μεγάλη επί της εποχής του Πολυκάρπου, διότι έγινε διωγμός μηδέν φοβού αμέλην σπαθήν ιδούδιν μέλη βαλήν ο διάβολος εξημών εις φυλακήν είναι πειραστήτε. Και έφτεται θλίψη ημέρα 10. Γίνου πιστός αγνανάτο και δώστε τον στέφαν της ζωής. Πραγματικώς, εις βαθύντατον κύρας ήταν ο Πολύκαρπος που ξέσπασε διωγμός στη Σμύρνη εναντίον των χριστιανών. Και έβαλαν εις φυλακή, όταν λέγει 10 μέρες, εννοεί πολλά ημέρες, δεν είναι ακριβώς 10 ημέρες. Έριξαν εις φυλακή πιστούς, αλλά εκείνο που ζητούσαν πρώτα-πρώτα ήταν τον επίσκοπο, τον αρχηγό. Ο Πολύκαρπος ήθελε να αφήσει τον εαυτό του εις τον Θεό. Όχι να σκοτώσουν. Αλλά οι πιστοί που σκεφτόταν ότι θα έκαναν τον Πολύκαρπο, τον επίσκοπό του, δεν τον άφηναν να παρουσιαστεί. Να είσαι ήθελαν να τον κρύψουν. Και επέμεναν. Και εν τέλει, επειδή και ο Κύριος είπε, όταν διώκωσιν εμάς εσείς μιας πόλεως φεύγετε εις την άλλη, εδέχει να πάει έξω σε κάποιο κτήμα εκτός της Σμύρνης και εκεί να κρυβεί. Αλλά οι Ιουδαίοι που λέγει, εκείγανε και τον πρόδωσαν. Και φεύγει από εκεί, τον μετέφεραν κατόπιν οι χριστιανοί, οι πιστοί, σε άλλο μέρος και από εκείνο σε άλλο μέρος. Αλλά και πάλι προδώσει. Τότε ο Πολύκαρπος δεν θέλησε να μετακινηθεί. Του λέγει, να μετακινούμε κατά αυτόν τον τρόπο είναι σαν να δραπετεύω. Είναι λιποταξία. Όχι. Θα μαρτυρήσω. Ίσως, μάλιστα, θα είχε ασφαλώς υπόψη του που λέγει γίνω πιστός μέχρι θανάτω που λέγει η Αποκάλυψη. Πράγματι, όταν ήταν μια μέρα, είχαν στάδιο και ήταν ο κόσμος αγώνας, πολλοί κόσμος, τότε λοιπόν φώναζαν όλοι μέσα στο στάδιο. Τον Πολύκαρπο, τον Πολύκαρπο, τον Πολύκαρπο στα θηρία. Και ιδίως οι Ιουδαίοι οι οποίοι παρακινούσαν και τους άλλους. Είναι κακή παραπτή οι. Τότε λοιπόν έστειλε ο άρχοντας, τον έπιστα τον αντίπατο ένας κοδράτος ήτανε και έστειλε να πάνε τον ξελάδο. Επήγανε οι στρατιώτες, μόλις έφτασαν κατέβηκε ο Πολύκαρπος κάτω, τους δέχτηκε σαν καλύτερος τους φίλους. Και είπε εκεί στο σπίτι, δώστε τους να πάνε. Διέταξε και τους έδωσαν για να πάνε. Όσο να πάνε αυτοί, εν τω μεταξύ, αυτός ανέβηκε πάλι επάνω στο σπίτι και προσευχήθηκε εις τον Θεό, διότι επρόκειτο να μαρτύρει, κατάλαβε ότι θα μαρτυρούσε. Μετά τον πήρανε καβάλα σε έναν όνομα και τον φύγανε στην πόλη στη Σμύρνη, εκεί στο Σάββιο. Μόλις τον είδαν λοιπόν τα πτήθη εκείνα, οι Ιουδαίοι και οι Ιδωλάτρε αμέσως φώναζαν «Θάνατος, θάνατος!». Ο Αντίπατος ήταν στη θέση του. Παρουσίασαν λοιπόν τον γέροντα αυτόν μπροστά εις τον Αντίπατο. Προσέξτε να δείτε. Λέγει το εξής εδώ. Είδα λέγει και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίος είναι αυτούς και ούτε ούτηση, αλλά συναγωγή του σατανά. Σε αυτό μέσα ξέρετε τι κρύβεται. Και προσέξτε τώρα για να τα παρακολουθήσουμε. Λέει,
και την βλασφημία. Ξέρω. Εκ των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίος είναι. Οι Ιουδαίοι, αυτοί που ήσαν τότε εκεί, εγνώριζαν ότι οι χριστιανοί δεν βλασφημούν. Μα θα πείτε, τώρα γιώργοι γιώμαστε αυτούς. Βλασφημάνε. Χριστός Παναγίες Σταυρός. Δεν είναι σκηνή. Αλλά θα το πούμε παρακάτω. Δεν είναι σκηνή. Λοιπόν, ήξεραν ότι δεν πρόκειται να βλασφημίσουν. Γι' αυτό λοιπόν έβαλαν τώρα σφυγουνιές και λένε στον αντίπατο να τον εξαναγκάσει να βλασφημίσει. Αλλά του λέγει, βλαστήμα το Χριστό του λέγει και θα σε απαλλάσσω, θα σε ελευθερώσω. Αμέσως πότε ο Άγιος Πολύκαρπος του λέγει. 86 χρόνια τον υπηρετώ, λέει το Χριστό, και σε τίποτα δεν έβλεπε. Πώς τώρα μου λες, λέγει, να βλασφημίσω τον βασιλέα μου, τον Χριστό μου. Βλέπετε, ήταν κίνδυνος να χάσει τη ζωή του. Όχι, εκεί. Αλλά πώς τους λέγει, συναγωγή του Σατανά. Εκ των λεγόντων, είδα και την βλασφημία, εκ των λεγόντων, εκείνο το εκ έχει σημασία. Δηλαδή, εκείνοι οι Εβραίοι έβαλαν αυτά. Και δεν είναι οι Ιουδαίοι, δεν είναι πραγματικοί που ήταν ο λαός του Θεού ο Περιμήτριος, αλλά συναγωγή του Σατανά έγιναν τώρα. Πίσω και από τους Εβραίους ήταν ο Σατανάς, ο οποίος έβαλε να βλασφημούν. Τα βλέπετε, όταν βλέπεις άνθρωπο και βλασφημάει, είναι ο Σατανάς πίσω του. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι χριστιανοί θα βλέπετε, όπως και το πριν. Σάββατα, δεν είναι πράγματι. Είναι βαφτισμένοι, μυρωμένοι, πάνε στην Εκκλησία που είναι. Δεν είναι χριστιανοί. Γιατί χριστιανός δηλαδή να έχεις αρχηγό τον Χριστό, να είσαι ο παδός του Χριστού. Αλλά εγώ δεν είδα κανέναν να βλασφημάει τον αρχηγό του. Πάτε όμως τα κόμμα. Η Παπαδρεϊκή. Βλασφημάνε ποτέ τον Παπαδρεϊκό. Όχι, η Καρμανική, τον Καρμανή. Ή ξέρω εγώ πώς του λένε άλλοι, τι ο καθένας τον αρχηγό του. Ή το Μάο Τσεντούγκ. Εκείνη η αριθμοφρουρή. Του βλασφημάνε ποτέ. Όχι. Αν βλέπεις και βλασφημάει έναν, αν θα δεις έναν αρχηγό, θα σημαίνει ότι είναι αντιθετός του. Δεν είναι ο παδός του, είναι αντιθετός του. Και τώρα, όταν βλέπεις τον αρχηγό του Χριστόν, τον βλασφημάει, δεν είναι στην παράταξη του Χριστού, αλλά είναι εχθρός αντίθετος. Δεν είναι χριστιανή. Μου τότε τι. Έχουν λογικό αυτοί οι άνθρωποι. Πώς. Δεν έχουν. Είναι χειρότεροι και από τους τρελούς. Το πω κάνει. Έχει τετραπέρα. Είναι τετραπέρα. Έτσι πω. Περιτάρισα μάλιστα. Δεν μου λέει τι παρακαλώ. Γιατί βλαστημάνε. Γιατί επί παραδείγματι πάει να κουμποθεί. Και δεν κουμπώνεται εκεί πέρα. Αμέσως βλαστημάνε. Βρήνει μυαλό αυτό. Ας τα μάτια σου κοινά για να κοιτάς να, τι κάνεις εκεί για να το μπορείς. Ή επί παραδείγματι. Τον βλέπεις. Λέει τα χαρτιά. Δεν το έρχεται το χαρτί που θέλει για να κλέψει τον άλλον. Αμέσως τότε βλαστιβάει. Μα τι θέλει. Είναι μυαλό αυτό, είναι λογική. Θέλεις δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγία, ο Άγιος Βασίλης να έρθει κάτω, να γίνει συμπαίκτης και να γίνει κλέφτης σαν και εσένα για να σου φέρει το χαρτί να κλέψει τον άλλον. Είναι λογική αυτή. Δεν είναι λογική οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν λογική επάνω τους. Τι, δεν μου λέτε. Ποιος σου φταίει, σώθηκε το παιδί, σώθηκε το γείτονα, σώθηκε το άλλο. Εκείνο χτύπα. Τι χτύπα. Εγώ μόνο τους τρελούς είδα στον δρόμο, άλλος τον πειράζει κι άμα πάει και χτυπάει. Έτσι είναι κι αυτή. Δεν έχουν λογική. Δεν είναι λογική άνθρωπο. Μα τότε λογική δεν είναι. Είναι τρέχει των άνθρωπων. Δεν τους λέει. Έχουν και ποδάρια έχουν. Και αυτιά έχουν. Θα μου πεις. Δεν είναι άνθρωπο. Γιατί υπάρχουν και κάτι άλλα όντα που έχουν περισσότερα ποδάρια. Τέσσερα ποδάρια. Και αυτιά έχουν μεγαλύτερα αυτιά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωπο. Είναι ζώα. Αλλά να είναι ζώα λέει και αυτοί οι άνθρωποι που βλασφημάνε. Όχι, χειρότεροι και από τα ζώα. Γιατί, διότι τα ζώα
έχουν ευγνωμοσύνη στον αφεντικό, στον ευεργέτη. Και βλέπει το σκυλάκι για να το χτυπήσει το αφεντικό του, σηκώνεται, θέλει, δεν τον να κάνει. Έτσι το ζω, βλαστημάει τον αρχηγό, τον Χριστό, τον Θεό μα, τον Πατέρα μα. Τι το κάνει, όλο ευεργεσία κάνει ο Θεός. Και βλέπει τον βλαστημάει. Πράγμα το οποίο δεν το κάνει το σκυλάκι, δεν το κάνει το ζώο. Και μάλιστα γι' αυτό λέγει με παράπονο ο Χριστός, ο Θεός. Έγνωγου στην φάτνα του και όμως το χτυπάνε με αυτόν Ισραήλ φέρνει ο Θεός. Ξέρει λέει το βόλι το παχνί του, ποιος το παχνίδι, την ευγνώμη, αλλά και ο όνος, με τα συγχωρήσεως το γαλούρι, ξέρει το χτυπάνε το αφεντικό του που τον έχει. Και όμως λέει ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί λέει δεν αναγνωρίζουν. Ώστε δεν είναι ούτε ζώο ο βλάχος. Τότε παρακάτω θέλω να πει ο σατανάς. Να είναι σατανάς λες. Ούτε σατανάς. Χειρότερο και από τον σατανάς. Χειρότερο και από τον σατανάς. Μάλιστα. Διότι ο σατανάς όλα τα μαρτήματα τα κάνει. Ένα μονάχο μάρτη βέβαια. Τη βλασφημία. Δεν βλασφημάει. Λέγει εκεί ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν. Τι λέει, και βλαστημούν, όχι, και φρύσουν. Πιστεύουν και τα πιάει στρεμούλα. Και είδατε εκεί όταν ο Σατανάς αντίκρισε στους γελιαστινούς των Χριστών, τι λέει, και τα δαιμόνια παρεκάρουν, λέει αυτόν. Τον παρακαλούσαν τον Χριστό, δεν τον βλαστημούσαν. Η άλλο σημείο λέει η Αγία Γραφή, όταν λέει διαλέγεται ο Αρχάγγελος μέσα του Σατανά. Ο Σατανάς, μάλλον, ούτε τόλμησε λέγει εκβαλεί βλάσιμο ρήμα, να τι βλάσιμη κουβέντα. Ώστε ο Σατανάς δεν βλαστημάει. Και όμως ο άνθρωπος βλαστημάει. Άρα χειρότερος και από τον Σατανά που θέλει. Άρα γι' αυτό είναι βαριά η τιμωρία του βλαστήμου. Βαριά. Υπάρχουν και νόμοι. Και τώρα εδώ, νόμος, 2-3 χρόνια κράτησε και άμα το μείνει στο βλάσιμο. Επίσης παλαιότερα στη Γαλλία τους διεφόμευαν, τους έβαζαν επάνω σε ένα ζώο, τα ανάποδα και τους γύριζαν, τους διεφόμευαν εκείνους οι οποίοι βλαστημούσαν. Παλαιότερα εδώ στην Ζάμπια υπήρχε νόμος που εκείνο που βλαστημούσε το κρατικό. Και καλά που έκανα. Η παρέα διαθήκη λέγει εκείνον ο οποίος βλασφημεί να τον θανατώνουν. Λύσεις η προβολή του αυτόν λέει θανάτου θανατούς. Πρέπει να τον εισαγωγήσουν, να τον θανατώσουν. Μα θάνατο για μια βλασφήμεια. Μάλιστα. Χειρότερος δεν η βλασφήμεια είναι χειρότερη και από το θάνατο. Μάλιστα. Δεν έχει θέση στην ζωή να βλάσουμε. Δεν έχει θέση στην δημιουργία. Διότι είμαστε μέσα στη δημιουργία, μέσα στον Θεό, αυτός ο οποίος θέλει να σώσει τον Θεό, δεν πρέπει να μην γίνει. Δεν να μην απολαμβάνει τίποτα, ούτε νερό να πει, ούτε να τρώει, ούτε τίποτα για αυτά είναι όλα του Θεού. Αυτός είναι αυτός του Θεού. Θάνατο. Δεν βλέπετε τον Άγιο Πολύκατο, γέροντας που είπε, γιατί προτιμάει το θάνατο παρά να βλέπει. Μάλιστα. Προτιμάει να πεθάνει παρά να βλαστεί, γιατί είναι χειρότερη και από το θάνατο στην βλαστημία. Μα θα μου πείτε, καλά και δεν κόβεται αυτή η βλαστημία. Κόβεται. Μάλιστα. Ναι, είναι μερικοί που λένε, θέλω να το κόψω και μετανιώνω κατόπιν, ξέρω πώς το κάνω, αλλά δεν μπορώ. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν το πήρε στα λεφτά. Να πεις ότι θα το κόψω. Είναι θα κόψω την κόψω. Θα κόψει την κόστα, υποφέρει, παίρνει 10, 20, 30 χρόνια, αλλά θα λιτώσει την αιώνια τιμωρία. Διότι η τιμωρία, είπαμε ότι έχει εδώ και 3 χρόνια φυλάκιση και τούτα κι άλλα, εκείνη η τιμωρία είναι η αιώνιος τιμωρία για πάντα. Και βλέπει παρακάτω στην αποκάλυψη θα δούμε που του είδε λέγει τους βλασφήμους. Ο Ιωάννης της κόρασε και εμαθών το τες γλώσσες αυτών και το φόνο αυτών ευλασίμων και ούτε τα μέσα λέει. Πρόσεχε, εμάς όντως δεν γλώσσες αυτών για να δείξει
τον πόνο, τη φρίση και την ανοιότητα την οποία εσύ θα τη βλάψεις. Μόνο σου θα το κόψεις. Θα το πάρεις τα λεφτά και θα κάνεις σκέψη. Θα σκεφτείς τι είναι εγώ και ποιο με θυμάμαι. Ποιο με θυμάμαι. Θα τα βάλουμε τον ίσο μου, μάλιστα. Αλλά με τον μεγαλύτερό μου δεν τα βάλω. Λες δεν μπορώ να το κόψω. Και δεν μπορώ. Δεν μου λέτε. Όταν ήταν η Γερμανία εδώ, το θυμάστε, μπροστά στο ένα Γερμανό στρατιώτη, που ερχόταν για να βάλει φωτιά στο σπίτι σου να το κάνει. Ή σου έφερε τον άντρα, το παιδί, το αυτό, για να τον καλύψει απάνω του. Μπροστά σε αυτό το βλαστήμα, είπατε κανένα στο Χίτλερ. Όχι. Αν μπροστά σε ένα στρατιωτά από Γερμανάκο, δεν βλαστήμα είναι το ένα δικό του. Μπροστά στο Θεό, το εσύ το μάθει, ανοίγει στο στόμα το διάβατα και βλαστήμα. Πώ το έκανε τότε και εδώ να το κόβει. Και κάνε το εξής, έρχε το βράδυ, βγαίνε στην τράσο του σπιτιού σου, να είναι εξωτερικά και κοίτα πια πάνω. Να δεις αυτό το σύμπαν, να δεις αυτό το άστρα, τα οποία είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μεγαλύτερα από τη γη. Και δεν είναι ένα τελειό, αλλά πολλά δισεκατομμύρια. Και να σκεφτείς, τι είμαι εγώ, αυτός είναι ο πλάστης, πλαστημά αυτό που έφτιαξε το σύμπαν τα πάντα. Τι είμαι εγώ και πλαστημά. Και τότε θα συνέχιζε να το κόψει. Έπειτα, το θηρίο δεν σκοτώνεται με ρημένια. Αλλά θέλει απόφαση. Θα βάλει τιμωρία στον εαυτό σου. Θα στο τιμωρηθεί. Θα πει, εάν ξαναβασινίσω, επί τρεις ημέρες δεν θα πιω νερό, δεν θα βάλω ψωμί, ούτε τσιγάρο, ούτε τίποτα. Τρεις ημέρες σε εκείνη η θεία τελείω. Μα θα σου πούν τα πόδια. Ή, αν βασινίσω, θα βάλω τιμωρία στον εαυτό μου, ένα πρόστιμο, 5-10 χιλιάδες δανείων.